θέσω διάφορες σκέψεις και νομίζω στην κουβέντα θα πούμε πολύ περισσότερο που μας απασχολεί. Ένα σημείο στο οποίο νομίζω το κάλυψε πάρα πολύ καλά ο Κρήτονας, που το θεωρώ σημαντικό, είναι ο χαρακτηρισμός που περιέγραψε πολλούς τρόπους του πολυσυναρισμού ως κίνημα. Νομίζω ένας βασικός λόγος που κάνουμε μια συζήτηση πολύ πιο ξεχωριστή για ένα νέο φαινόμενο, τι σημαίνει, τι απειλή είναι κλπ. Αφορά ακριβώς αυτό, ότι δεν θυμίζει μια εκλογική ριζοσπαστικοποίηση του κοινού της δεξιάς, που το ρίχνει λίγο πιο δεξιά. Με αυτή την έννοια επιμέναμε και στην αυτογραφία μας ότι το Βραζιλιάνος Τραμπ, που ήταν φορεμένο στο κοινωνικό εικόνα, κολλαγεύει τον Μπολσονάρο, υποτιμάει τον κίνδυνο, δεν είναι. Όσα υπόθηκαν για κίνημα, για ιδεολογική αντεπανάσταση, είναι αυτά που έχουν να κάνουν με ένα νέο φαινόμενο, πλησιέστερο, κατά την προσωπική μου γνώμη, σε πιο παλαιό τύπου νεοφασισμό. Και όχι μια γραβατωμένη ακροδεξιά που σημειώνει εκλογικές επιτυχίες. Έχοντας πει αυτό, το ότι είναι νομίζω ότι πιο κοντά έχουμε δει σε παλιού τύπου τέτοια φαινόμενα, μαζικά κινήματα δηλαδή, συμπληρώνω ότι είναι ανοιχτό. Όντως, γράφονται πάρα πολλά στην εθνομαχία και αριστερά. Αν θα είναι τύπου Πινοτζέτ, αν θα είναι Βοναπαρτισμός, πόσο κοινοβούλιο, πόσο... Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, όλοι συμφωνούν και συμφωνούμε και εδώ νομίζω ότι είναι αντικείμενο κοινωνικής πολιτικής πάλης από εδώ και πέρα να κριθεί ο χαρακτήρας που θα πάρει στην εξουσία πλέον αυτό το φαινόμενο, με τις αντιφάσεις του, με τους αντιπάλους του, με τα στηρίγματά του, με την αφανία. Αλλά σίγουρα δεν είναι μια απλή εκλογική νίκη και αυτό είναι νομίζω η τεράστια θεωρητική διαφορά. Το μαζικό κίνημα και η ιδεολογική απενοχοποίηση με την οποία έκανε όλο το προεκλογικό αγώνα. Έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη τουλάχιστον την ακροδεξιά να στρέφει τα βέλη της μέχρι να φτάσει σε μαζικό ακροατήριο με μια δημαγωγία ενάντια στο σύστημα, να αντιμετωπίζει την αριστερά ως αντίπαλο σε μια ατζέντα ως φορέα των δικαιωματικών ιδεών, αποσμιοποίησης ιδέες. Τέτοια επίθεση στα κινήματα και στην αριστερά ως αντίπαλοι που πρέπει να εξαλειφθούν, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι από άλλη ακροδεξιά. Δεν είναι σαν αυτό που έκανε ο Μπολσονάρο. Το επιλέξτε φυλακή αυτοεξορία για αριστερή παντός απόφασης. Το MST και το MPST θα αντιμετωπιστούν ως δημοκράτες. Είναι νομίζω νέα φαινόμενα που έχουν προκαλέσει πολύ δημιουργημένα και την ανησυχία και το ενδιαφέρον διεθνώς. Προφανώς υπάρχουν διαφορές. Ένας βραζιλιάνος μαρξιστής, εγώ τον εκτιμώ πολύ στις αναλύσεις του Βαλέριου Αρκάρη, περιγράφει όλα αυτά για να πει ότι μιλάμε για νεοφασισμό, δεν μιλάμε για business as usual. Συμπληρώνει και είναι σημαντικό νομίζω ότι δεν είμαστε δεκαετία του 30, με πάρα πολλούς τρόπους. Και άρα δεν ζούμε και επανάληψη συμπληρισμού, σοδηλισμού. Δεν βγήκαμε από παγκόσμιο πόλεμο. Δεν υπήρξε απειλή επανάσταση στη Βραζιλία ή σε κάποια άλλη χώρα που μπορεί να μεταδοθεί στη Βραζιλία για να αισθανθεί αυτή η τάξη ότι πρέπει να οπλίσει το χέρι φασιστικών κινημάτων. Με πάρα πολλούς τρόπους δεν είναι η ένταση του 30. Και άρα είναι ένα φαινόμενο του 21ου αιώνα, πολύ συγκεκριμένο. Αλλά νομίζω έχουμε μπροστά μας μια κλιμάκωση που μπορεί να υπάρξουν και πράγματα που θυμίζουν τις πιο παραδοσιακές αναλύσεις για μαζικά κινήματα, νεοφασιστικά της ακροδεξιάς. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να πούμε που αφορούν τη Λατινική Αμερική. Τους κύκλους από τους οποίους πέρασε και να ενταχθεί τη φάση που περνάει στη Βραζιλία
σε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για την κρίση του λεγόμενου ροζ κύματος και των αριστερές αριστερές πολιτικές κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική. Αυτή είναι μια από τις διαφορές με εμάς. Αργότερα θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζω, θα προσπαθήσω να βγάλω συμπεράσματα από εκεί για εγώ. Στα διεθνή γενικά έχω μια τάση να μελετάμε τη συγκεκριμένη χώρα, να μην κάνουμε εύκολες αναγωγές. Υπάρχουν νομίζω μαθήματα, αλλά θέλω καταρχήν να δούμε τις διαφορές. Ότι είναι άλλος ο πολιτικός κύκλος στην Λατινική Αμερική σε μεγάλο βαθμό. Περάσαν αλλιώς το 90 και τις αρχές του 2000, ήταν έτοιμο την ελεύθερη εξέγερση που συγκλώνησε όλη την Ήπειρο, ονομαστικότητα. Διαδοχικές ανατροπές προέδρων, μην πάμε στο παρελθόν, όταν είχε κρίσει ο νεοφιλελεύθερης πολιτικής, η άνοδος των αριστερών κυβερνήσεων σε περίοδο οικονομικής άνθησης, πολύ σημαντικό για τη δυνατότητα που είχαν αυτά που και το μετέρνουν σε γεγονό φαινόμενο, να μην θίξουν προς από πάνω, έχοντας όμως μια δυνατότητα να ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στην κοινωνική βάση που τους στήριξε. Η κρίση αυτού του μοντέλου με την εντεροχρονισμένη έλευση της κρίσης στη Λατινική Αμερική χοντρικά μετά το 2013, και όλη η εικόνα που ζούμε όχι μόνο στη Βραζιλία, Βραζιλία πήρε ιδιαίτερη μορφή, μια τάση δεξιάς παλινόρθωσης. Είτε νεοφιλελεύθερη, είτε Μάκρη στην Αργεντινή, οι δυσκολίες στη Βενεζουέλα και πολύ πιο άγρια πράγματα, πραξικόπημα παλιός δίκος στην Ονδούρα, το 9 μην ξεχνιόμαστε. Είναι σε ένα τέτοιο κύκλο. Και η Βραζιλία νομίζω είναι τέτοια περίπτωση. Εντάσσεται σε αυτό. Το δεύτερο, για να μην κάνουμε εύκολες γενικεύσεις, ήταν να έχει κάνει πάρα πολύ καλά ο Πίτωνας, νομίζω, να αναδείξει και τις βραζιλιάνικες ιδιαιτερότητες. Γιατί στη Βραζιλία, πώς στη Βραζιλία, τα όσα είπε νομίζω για το παρελθόν της, για τον κοινωνικό της σημαντισμό, έχουν τεράστια σημασία, για να μην κάνουμε και πάρα πολύ εύκολες αναγωγές. Νομίζω ότι ο προσυναρισμός είναι ιδιαίτερα βραζιλιάνικο φαινόμενο, με πάρα πολλούς τρόπους. Από εκεί και πέρα, οι ανατροπές που γίνανε, οι ομάδες που το 2013 λέγανε αυτά που λέγανε μόνο σαν γέννητες. Όπως και ο Μπολσονάρο μέχρι το 2013 ήταν μια τελεία προσωπικότητα. Από συντρόφους Βραζιλιάνους έχω διαβάσει, θεωρείται ως ηλίθιος ιστοριακά. Αποτυχημένος λογαγός, απολύτως μέτρια καριέρα βουλευτική για 27 χρόνια με ένα κομματίδιο που τον νίκιαζε πρακτικά για να μπαίνει στο κοινοβούλιο κάθε χρόνο. Μετά το 2013 παίρνει κιλά σε αυτό το κίνημα που χτίστηκε. Αποκτά κοινό, έχει πέσει πολύ σπρώξιμο σίγουρα τα τελευταία χρόνια. Είτε στο όνομα του αντιπετέα αγώνα, μη μεταθεθείς τάξεις τον ανέχθηκαν ως παράγωγο, θα δουν και αυτά. Άλλα τμήματα το στήριξαν πιο ενεργά, το χρήμα που έπεσε στους μηχανισμούς, τους διαγόντους, τους επιδιακούς κλπ. Αλλά αυτός ο απίθανος τύπος δεν είναι πια γραφικός, δεν είναι πια περιθωριακός. Γίνεται πρόεδρος της Βραζιλίας. Αυτό είναι μια κουβέντα για την εποχή τεράτων που ζούμε διεθνώς, στην βραζιλιάνικη εκδοχή. Δεν θα πω βαθιά, αλλά είναι πάρα πολλά τα θέματα στις ευθύνες. Το τι ρόλο έπαιξε η πολιτική του ΠΕΤΕ τα προηγούμενα 12 χρόνια που είδα στην κυβέρνηση για να φτάσουμε εκεί. Είναι το πλαίσιο της κρίσης μέλος κυβερνήσεων. Είπε κάποια πράγματα ο Πλήτωνας. Σε μένα μου είχε μείνει μια τάκα, δεν θυμάμαι το όνομα, φιλελεύθερο, δεξιός ήταν, στην άνοδο του προσκύματος, που είναι γενικά ότι με το πυρδενία. Είναι ένα φάσμα στο οποίο συνυπάρχει μια ενάρετη αριστερά και μια διαβολική. Στο άκρο της ενάρετης, στο άκρο της διαβολικής, τοποθετούνταν ο Γκοτσάβες. Λαϊκιστής, κίνδυνος. Στο άλλο άκρο, το μοντέλο της ενάρετης αριστεράς, ενάρετη για τον δεξιοφιλελεύθερο, ήταν το ΠΕΤΕ από τον Λούλα. Τοποθετούνταν πάντα στο δεξί άκρο όλης της διαδικασίας αυτή η διακυβέρνηση. Το τι συνέβη προεκλογικά
και ένα αποτυπωσοποίημα. Και μαθαίνω ότι τον λέγαμε όντως Μεσσία. Στο κοινό των Ευαγγελιστών 500 εκκλησιών κοινοποιήθηκαν στο κλίμα που είχε δημορφωθεί για έναν ισχυρό άντρα κλπ. Μέτρησε νομίζω ακόμα και αυτό. Μιλώ για μηχανισμούς, θα συνωμοσιολογήσω λίγο. Η επίθεση με μαχαιριά που εκκίνησε τη δημοτικότητά του, εγώ την είχα δει σε μια ταινία του 92, το Κόμπροβερ, που είναι η ιστορία μιας ενός τύπου που είχε ιδεολογική αντεπανάσταση, είπα, θυμίζει πάρα πολύ όλο το στήμα, ανέβει όλη την κληρονομία του 60, που μεταξύ άλλων ενορχιστρώνει και μια δολοφονική επίθεση εναντίον του, η οποία απογειώνει πως η καριέρα του. Το είχα δει σε ταινία. Πολύ πιθανό. Μέτρησαν πάρα πολλά, τα οποία όμως βρήκαν εύκολο έδαφος και είναι το κίνημα που λέγαμε. Σε μανιασμένα μεσοστρώματα. Η εικόνα του διαδηλώσεων του 13, του 14, το να μείνει ο Λούλας στη φυλάκη, το να φύγουν οι κομμουνιστές, βρήκε πρόθυμο κοινό να ανταποκριθεί σε αυτά που πρόσφερε ο Μπολσονάρο. Και εκεί βαραίνει νομίζω πάρα πολύ όντως η ιδεολογική, τα καινοτολογικές ιδέες που επικράτησαν. Υπήρξε φθορά νομίζω στην Βραζιλιακή Αριστερά στην 12η αιτία. Απονεκρώθηκαν κινήματα, κλίματα στρατικοποιήθηκαν, βήματα έμαθαν να συνεπάρχουν και να στέλνουν τις προτεραιότητες που θα χρειάζονται μετά να απορροφήθηκαν. Υπήρξε νάρκος, χαμήλωσαν αντανακλαστικά. Η διαδικασία αποκοπής της βήμα τραυμάτισε την αριστερά και η πρωτοβουλία κινήσεων στον δρόμο από τη δεξιά. Η εκλογική επιτυχία με τέτοιο τρόπο του Μπολσονάρο ήταν ένα ακόμα βαρύ ιδεολογικό τουλάχιστον και εκλογικό προφανώς τραύμα στις αριστερές προοδευτικές δυνάμεις. Παρόλα αυτά, για τις προοπτικές της αντίστασης, θα επανέλθω στον Βαλέριο, επισημαίνει μια διαφορά που μας επιτρέπει να παραμένουμε όχι αισιόδοξοι και αισιόδοξοι, να περιμένουμε τις εξελίξεις και να μην τα βάψουμε μαύρα, τέλος πάντων. Ότι δεν έχει περάσει το βραζιλιάνικο κίνημα από συντριπτική. Λέγοντας συντριπτική, το εξηγεί από αυτές που μια ολόκληρη γενιά χάρη οριστικά την αυτοδοκιθέση της να ξαναγωνιστεί και πρέπει να περιμένεις να έρθει μια νέα γενιά απαλλαγμένη από το βάρος της καταστροφικής ήττας για να ξαναζεσταθεί η κινηματική αντίσταση. Δεν έχει περάσει τέτοιο πράγμα. Ευτυχώς το κίνημα στην Βραζιλία. Πέρασε χρόνια νάρκωσης, προβλημάτων που δεν το επέτρεψαν να αντιδράσει άμεσα, αλλά μπορεί να αφυπνιστεί. Δεν έχουν συντριβεί οργανώσεις, δεν έχουν συντριβεί παραδόσεις, δεν έχουν υποκλήματα και φαίνεται νομίζω πρωτόκαιρα από τις αντιδράσεις. Και στη διάρκεια της εκλογικής μάχης από το Λενάο, το γυναικείο αντιφασιστικό και τις οποίες προκάλεσε, μέχρι πιο αυθόρμητες κινητοποιήσεις στις φαβέλες μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, τα πανεπιστήμια όντως είναι εντυπωσιακές και σαν φωτογραφίες που έχω δει εικόνες με τεκλογικές συνελεύσεις με θέμα την αντίσταση στο Μπολσονάρο να κρέμονται σαν τα τσαμπιά στα φύλλα τα θέατρα από φοιτητές να συζητήσουν πώς οργανώνουν την αντίσταση. Από ειδήσεις για ΛΟΑΤΚΙ ομάδες που συγκροτούν ομάδες αυτοάμυνας για να προστατευτούν. Τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν, τα κινήματα με μεγάλη παράδοση του ΕΜΕΣΤΕΡ, του ΕΜΕΣΤΕ και ούτω καθεξής. Άρα νομίζω είναι ανοιχτό μας μπροστά που θα κρίνει πάρα πολλά. Για τις δυσκολίες, για το νέο φαινόμενο, γιατί θα σταθώ κι εγώ στο πώς ξεκινήσω πριν να την ανάγκη οργανώσω την αλληλεγγύη. Νομίζω προς το παρόν όντως τα καθήκοντα είναι ενημέρωση, καταγγελία, αναπαραγωγή ειδήσεων, ότι μας παίρνουν οι σύντροφοι μας, να μας φαίνεται πιέσεις κλπ.
δεν θα είναι τυπικό, χωρίς να ακούσουν πολύ τρομοκατηγορίες προοπτικές. Διάβαζα μια ομιλία ενός Βραζιλιάνου συντρόφου στο Λονδίνο, που είχε καλέσει μια τέτοια οργάνωση. Είναι αισιόδοξος, δηλώνει ότι θα αγωνιστούμε αν δεν τελειώσει τίποτα, έχοντες συγκρούσεις κλπ. Ζητάμε την αλληλεγγύη σας και μετά το τυπικό να δημοσιεύετε, να καταγγέλλετε, να κάνετε, βάζετε ένα συμπλήρωμα, αν χρειαστούμε άσυλο, να κάνετε το πολύ. Αυτό πρώτη φορά το ακούω σε τέτοια διεθνή συνάντηση, σε ένα φόρουμ, ότι μπορεί να χρειαστούμε και άσυλο μια μέρα και μπορεί να γνωρίζετε γι' αυτό. Άρα σίγουρα οι σύντροφοι Βραζιλιάνοι με τις δυνατότητες που είπα πριν έχουν πολύ σκληρό αγώνα μπροστά τους και άρα νομίζω ότι η μήνυμα αλληλεγγύη, έστω η συνέχεια της ενημέρωσης, η καταγγελία και ούτω καθεξής πρέπει να είναι ψηλά τα πράγματα που κάνουν. Από εκεί και πέρα, κάποια πράγματα για τον αντίκτυπο τον έξω. Έλεγα πριν ο κ. Βαλέριο ότι δεν αντιλήφθηκε αυτή την τάξη με επανάσταση για να έρθει ο φασισμός. Υπήρξε ένα, θυμίζει πολύ από μακριά μια διευθυντική διαδικασία που νομίζω ερμηνεύει και λίγο στην επιλογή Μπολσονάρου, κατά συντερμήνυμα. Η αποκοπή της Δήμα ενοχιστρώθηκε από την παραδοσιακή δεξιά. Ανέλαβε η παραδοσιακή δεξιά, η κυβέρνηση ΤΕΜΕΤ για μια διετία. Επιχείρησε να είναι νεοφιλελεύθερος οδός προτήρας, να περάσει όλο το πρόγραμμα. Υπήρξε αφύπνιση του κινήματος στη Βραζιλία. Ο ΤΕΜΕΡ είναι αναγνωρίσιμος ως μυστικός εχθρός από όλους και από τη Βάση Πετέ και από συνδικάτα που είχαν σχέση μαζί του. Ήταν μια διετία γεμάτη αναταραχή και αν θυμάμαι καλά, η διαβόητηση της εξουσίας και μεταρρύθμιση που ο Μπολσονάρου την είχε βάλει μπροστά ως πρώτη, πάγωσε από το ΤΕΜΕΡ. Το, βάρος απεριόριστη κινητοποίηση. Άρα υπήρξαν ξανά αγώνες και κυρίως υπήρξε η φθορά και της δεξιάς. Ότι όντως ούτε το ΠΕΤΕ μπορούσε πια να πείσει και να προσφέρει γεγονικό σχέδιο και η παραδοσιακή δεξιά ήταν εξίσου προκοπημένη. Ο Μπολσονάρο έρχεται προσφέροντας και πυκνή. Δεν έχει άλλο κάνω πίσω γιατί υπήρξε απεργία όλα αυτά που λέει. Και κυρίως νομίζω προσφέρει κοινωνική βάση ξανά στο βραζιλιάνικο καθεστώς. Είχε σοβαρό πρόβλημα και τα δικά του κόμματα. Ένα σοβαρό πρόβλημα. Τα εκατομμύρια των πολυσυναρίστας είναι μια σοβαρή, στιβαρή, πεισμένη, στρατευμένη κοινωνική βάση που θα στηρίζει το κράτος και τις επιλογές μου το επόμενο διάστημα. Κι άρα δίνει αυτή τη δυνατότητα, χτίζει, προσπαθεί να χτίσει ένα νέο τρόπο ηγεμονικό για την κυβέρνηση και την βραζιλική αστιτάξη. Και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο το πώς θα πάει, αν θα πετύχει ή όχι, καταρχήν στην Λατινική Αμερική και έπειτα διεθνώς. Για τη Λατινική Αμερική, μια επιτυχία του Μπολσονάρο, έλεγε ένας Αργεντίνος σύντροφος, μπορεί να ανοίξει την όρεξη των Αργεντίνικων μισοστρωμάτων και των αφεντικών έντων μισοστρωμάτων. Να πούμε ότι ο Μάκρη, ο γραβατωμένος νεοφιλελές, παρά είναι φλόρος, παρά είναι soft, ο Μπολσονάρο κάνει τη δουλειά που θέλουμε να γίνει. Κι άρα, να έχουμε επεκτές φαινομένο. Η αποτυχία του Μπολσονάρο προφανώς θα είναι τα καλά νέα και θα ανακόπτει τη δεξιά ρεβάνς και για να την ανακόψει θα το κάνει με τρόπο που θα θυμίσει, νομίζω, θα ξαναπιάσει ένα νήμα που έσπασε στη Λατινική Αμερική και είναι πολύ δύναμη. Στα χρόνια των Ρώσων κυβερνήσεων του Ρώσου κύματος, είπα, υποχώρησαν τα αντανακλαστικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια κληρονομιά όλο το 90 και αρχές 2000 στα χωράφια, στα εργοστάσια, στις ζούγκλες, στους δρόμους της Λατινικής Αμερικής. Ήταν έμπνευση για όλους μας και για την κοινοποίηση κλπ. Ήταν πρωτοπόροι αγώνες. Νομίζω για να αντισταθεί στον Μπολσονάρο αποτελεσματικά, το κίνημα στη Βραζιλία θα υποχρεωθεί, θα πρέπει να ξαναπιάσει αυτό το νήμα. Και μια τέτοιου τύπου επιτυχία μπορεί να βοηθήσει την Λατινική Αμερική και την Αριστεράνηση να ξαναπιάσει αυτό το νήμα, που είναι και απάντηση στο να σπάσει το σημερινό κρίση των κεντροαριστερών κυβερνήσεων, δεξιά άνοδος,
αρχικό σχέδιο που έχει σκομώσει, έρχεται ο αντίπαλος. Νομίζω ότι η καταφυγή και η επιστροφή στις εξωκοινοβουλευτικές, ας πούμε, παραδόσεις που συγκρότησαν την Λατινοαμερικανική αριστερά σε μια πρώτη φάση, πριν έρθουν πολιτικές εκλογικές δίκες, θα είναι πολύτιμες. Και το μήνυμα σίγουρα θα έχει αντίκτυπο και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και θα κλείσω με τα δύο-τρία σημεία πάρα πολύ δύσκολα. Στα εδώ και στη σημασία του διεθνούς, που έχουμε τις ιδιαιτερότητες. Είναι διάφορα που βλέπεις από τη νίκη Μπολσονάρο που υπενθυμίζουν πράγματα που είναι αυτονόητα, αλλά είναι αυτά νομίζω έχουν τη σημασία. Το τι διέδιδε αυτός ο μηδιακός μηχανισμός ως ψέματα προεκλογικά ήταν εξωφρενικά το επίπεδό τους, ας πούμε, είναι το αντίστοιχο της ελεύθερης ώρας του Μακελιού, όλων των ψεκασμένων πατριωτικών και παραπατριωτικών μπλοκ. Ο Χατάτ είναι παιδεραστής και το ΠΕΤΕ διδάσκει στα παιδιά του Δημοτικού να γίνουν και τέτοια πράγματα. Τα οποία σε στιγμές κρίσης και σε όλα όσα και εγώ προσπάθησα να πω, έβαλε πιο κρίτων πράγματα, λειτουργήσαν. Δεν ξέρω αν τα πιστεύανε, αλλά λειτουργήσαν στο κλίμα ιστερίας. Και άρα δεν είναι τόσο αυτοί οι μηχανισμοί που δεν πρέπει να υποτιμηθούν, αλλά αυτή η κατάσταση πνευμάτων και αυτή η προσπάθεια ιδεολογικής αντεπανάστασης να επικρατήσει μια παρανθρωπιά μορφολογισμός που πρέπει από τώρα να μας βρίσκει απέναντι, τελικά δεν είναι καθόλου αστεία. Όσο αστεία και αν μας φαίνεται σε πιο νορμάλ εποχές. Και μιλώντας για παρανθρωπιές και κλίμα και ανθρωπισμό, έχεις και εικόνες, τα σχόλια εδώ τα κάνουν πραγματική ακροδεξή, δεν υπάρχουν ακόμα ένα για πώς υπάρχει την χώρα. Ζακ Κωστόπουλος και το μένος ενός τμήματος κοινωνίας, το πώς αντιδρούσε. Αντιστροφή της πραγματικότητας στην υπόθεση Κατσίφα και το τι συνέβη και ένα τύπος αμορφολογισμού ακροδεξιού που θύμισε τέτοιες χοντράδες και το τι κοινωνικό υλικό μπορεί να βρεθεί σε στιγμές κρίσης και τι επιλογές μπορεί να κάνει. Και αυτό νομίζω είναι ένα διεθνές και για τα καθ' εμάς σημαντικό μάθημα. Το δεύτερο είναι η στήριξη που μπορούσε να βάλει το στρατό και την αστυνομία. Δεν είναι απλά τον στηρίζει, είναι οργανικοί δεσμοί και προμηθευτικός ο ίδιος, μια εκτελήστια του ΠΕΣΟΛ, το ίδιο ότι πρακτικά το κόμμα του είναι ο στρατός και η αστυνομία. Επίσης υπενθύμηση για το τι ανθίζει σε αυτά τα χωράφια και υπενθύμηση ότι επί 12 χρόνια κυβέρνησης ΕΠΕ δεν έγινε τίποτα για να πάψουν να ανθίζουν τέτοια πράγματα σε αυτά τα χωράφια. Ενώ νομίζω ότι λέει πολλά για την σημασία και για τους κρατικούς μηχανισμούς. Το άλλο είναι αυτοί οι 300 ενδιάμεσοι βουλευτές που είναι ο Κρήτονας, οι οποίοι κάνουν την εκτίμηση, θα βρεθούν πάρα πολύ πρόθυμοι να στηρίξουν την κυβέρνηση Μπολσονάρου. Συν τα πανηγύρια σε σοβαρά κατά τα οικονομικά έντυπα, όπως είναι σκαρά και λίγο προσχήματα, αλλά τώρα μιλάμε για στηριώδη ευκαιρία που προσφέρει ο Μπολσονάρου στην υγεία. Λέει νομίζω πολλά για τον αντιφασισμό μέσα σε πολλά εισαγωγικά του συνταγματικού τόξου, των κεντροδεξιών κομμάτων, των ευρωπαϊκών αντίστοιχων, των εκεί που νομίζω θα τον στηρίξουν και κοινοβουλευτικά πέρα από την οικονομική στήριξη. Και το τελευταίο είναι το που οδήγησε η χρεοκοπία μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης που έκανε ό,τι έκανε στο όνομα της αριστεράς. Αυτό μας έρχεται εδώ πολύ πιο εύκολα ως προβλήματα και αναλογίες κλπ. Και άρα έξτρα πίεση στο καθήκον αριστερής απάντησης. Προσπάθησαν στην Ευρώπη στην Βραζιλία η διάσπαση του ΠΕΣΟΛ, κινήματα όπως τον εκθέσετε. Το 2013 ήταν ένα στοίχημα, επειδή όντως ξεκίνησε με ριζοσπαστικά αιτήματα κλπ. Το ότι δεν μπόρεσε για την καπιταλιστική, να την πούμε αριστερά, να χτυπήσει το ΠΕΤΕ από τα αριστερά ή να σπρώξει προς τα αριστερά,
αναλόγως